Μαραθώνιος, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι ένας επίπονος και κουραστικός αγώνας. Ένας αγώνας που εκτός από το σώμα βάζουμε σε μεγάλη δοκιμασία και τη θέληση και την ψυχή μας. Καλό λοιπόν είναι πριν να θέσουμε το σώμα και το πνεύμα σε αυτή τη δοκιμασία να περάσουμε να εξεταστούμε. Ο Δήμος Ναυπλίων και η Οργανωτική Επιτροπή, θέλοντας να έχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διοργάνωση του μαραθωνίου, κατάφερε και έκλεισε αυτή τη συμφωνία, αυτή τη συνεργασία με το Ερίκος Δινάν Hospital Center, έτσι ώστε να παρέχει καρδιολογικό έλεγχο σε όλους τους αθλητές και τους συμμετέχοντες. Θέλω να τους καλέσω να εξεταστούν πριν από τον αγώνα, είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν, έτσι ώστε αυτή η δοκιμασία να έχει το θρίαμβο που θέλουμε στον τερματισμό. Τους ευχαριστώ όλους πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα τη διοίκηση του Ερίκος Δινάν για την εξαιρετική συνεργασία και το να φέρει ένα team με 8 καρδιολόγους και 3 νοσηλευτές για να υποστηρίξει όχι μόνο την ημέρα του αγώνα, όπως γίνεται στα περισσότερα μέρη, αλλά να υποστηρίξει και τον προληπτικό έλεγχο των συμμετεχόντων. Έχουμε έρθει με την κινητή μονάδα και με μια ομάδα γιατρών για να στηρίξουμε το Δήμο του Ναυπλίου στο μαραθώνιο που θα γίνει την Κυριακή. Κάνουμε από χθες καρδιολογικό έλεγχο προληπτικό σε αυτούς που θα συμμετάσχουν στον μαραθώνιο και την Κυριακή μια ομάδα γιατρών εξειδικευμένη θα καλύψει όλες τις ανάγκες του αγώνα. Πόσα άτομα έχουν περάσει μέχρι τώρα? Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί γύρω στα 80 άτομα. Και αναμένεται να διπλασιαστούν γιατί ήδη μέχρι και αύριο το βράδυ είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου εντοπίσατε κάτι ή γίνανε κάποιες συστάσεις? Γίνανε κάποιες συστάσεις. Η πρόληψη φάνηκε να έχει αποτέλεσμα. Περισσότεροι δεν είχαν πρόβλημα. Υπήρξαν κάποιοι που τους δώσαμε οδηγίες οι γιατροί για περαιτέρω έλεγχο. Αυτή η δράση που κάνουμε μαζί με το Δήμο Ναυπλίου για το μαραθώνιο και τη δράση Συμμετέχω με Καρδιά εντάσσεται στα πλαίσια των πολλών δράσεων που θα κάνουμε με την κινητή μας μονάδα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του νοσοκομείου. Ανταποκριθήκαμε ασμένως στην πρόταση του Δήμου, γιατί και εμείς, παρόλο που είμαστε νοσοκομείο πρώτης γραμμής, πιστεύουμε βεβαίως κυρίως στην πρόληψη. Και νομίζω η παρουσία πολλού κόσμου σήμερα ενισχύει αυτό μας το έργο, όπως και η παρουσία της Δημοτικής Αρχής, όλων των Δημοτικών Συμβούλων, του Δημάρχου κλπ. Δείχνουν ότι πραγματικά το μήνυμά μας περνάει. Από την εμπειρία σας στους μαραθωνίους υπάρχουν περιστατικά? Αυτά θα σας τα πει πολύ καλύτερα ο καρδιολόγος, ο κύριος Σικιώτης. Βεβαίως υπάρχουν, γι' αυτό είναι απαραίτητη και η παρουσία μας. Και μάλιστα την Κυριακή που θα είμαστε εδώ, θα είμαστε ενισχυμένοι με μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θα έχουμε χειρουργούς για τραυματισμούς, θα έχουμε ορθοπαιδικούς, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παθολόγους. Θα είναι μια ενισχυμένη ομάδα. Έχουμε και ασθενοφόρο. Βεβαίως, έχουμε και το ασθενοφόρο, βεβαίως. Τι περιστατικά βάσει τη εμπειρία σας παρατηρούνται? Συνήθως σε ορθοπαιδικά περιστατικά παρατηρούνται. Σπάνια μπορούν να παρατηρηθούν επίγοντα περιστατικά, καρδιολογικής φύσεως εννοώ. Στη λογική, βέβαια την απλή λογική, ότι συνήθως οι άνθρωποι που δίνονται να συμμετάσχουν σε ένα μαραθώνιο, ειδικά τέτοιας απόστασης, δεν έχουν οι ίδιοι, εφόσον το ξέρουν φυσικά, κάποια ενεργό καρδιαγγειακή συμπτωματολογία. Χωρίς να σημαίνει ότι και άνθρωποι με καρδιοπάθεια δεν μπορούν να περπατήσουν, δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα μαραθώνιο. Ούτε σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καρδιολογικό πρόβλημα είναι αυτονόητο ότι θα συμμετάσχει σε ένα μαραθώνιο και κάτι θα συμβεί. Συνήθως ορθοπαιδικά προβλήματα παρουσιάζονται σε μαραθωνίους, εξαντλήσεις, αφυδατώσεις. Η αξιάσκηση είναι μια διαδικασία η οποία έχει κινδύνους, ειδικά στο τέλος της, μέσω των ηλεκτρολιτών. Είναι μια ολόκληρη παθοφυσιολογία, εν πάση περιπτώσει, αλλά τουλάχιστον από την όποια εμπειρία έχω εγώ, επίγοντα καρδιολογικά προβλήματα σπάνια δημιουργούνται. Στη λογική που μπορεί να δημιουργηθούν σε οποιοδήποτε αγώνα. Παρ' όλα αυτά, εσείς είστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσετε? Σαφέστατα. Αν χρειαστεί, έχουμε την υποδομή και το know-how που λέμε να το αντιμετωπίσουμε.